Έχοντας λοιπόν επιλέξει, ότι έχοντας πάρει λοιπόν την απόφαση ότι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι να επενδύσουμε στην τεχνογνωσία και στο αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε ακόμη να κάνουμε την κατάλληλη επιλογή συνεργατών. Μέσα σε αυτή μας τη λογική, λοιπόν, δεν είναι τυχαία η επιλογή της εταιρείας Ora Services και θα μου πείτε γιατί. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Εκτιμώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αντιμετωπίζουμε την εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας με τον ίδιο τρόπο. Τι κάνει με απλά λόγια η Ora Services? Το πρώτο που έκανε, εκτιμώ ότι επέλεξε τον κατάλληλο συνεργάτη για ξεκίνημα. Άρα, τι έκανε? Επέλεξε την εταιρεία και τα προϊόντα της αμερικάνικης εταιρείας Stoller, τα οποία έχουν τεχνολογία εχμής και κρύβουν πάρα πολύ υψηλή τεχνολογία και υψηλή αποτελεσματικότητα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι δεν σταμάτησε μόνο εκεί. Επενδύει πάρα πολύ στο κομμάτι της τεχνογνωσίας και της εκπαίδευσης. Πρώτα ξεκινώντας από την εκπαίδευση των ίδιων των στελεχών, μετά τα στελέχη της εταιρείας εκπαιδεύουν εμάς τους συνεργάτες και από κοινού προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους παραγωγούς. Ούτε εκεί σταματάμε όμως. Προχωράμε στο επόμενο στάδιο, που είναι η σύνταξη σοβαρών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων καλλιέργειας, τα οποία προσπαθούμε πέρα από τη θεωρητική του βάση να τα εφαρμόσουμε και να τα δούμε πρακτικά. Άρα, τι κάνουμε? Στείνουμε καθημερινά πειραματικούς αγρούς και αποδεικτικούς αγρούς σε διάφορες καλλιέργειες, στα οποία δεν περιμένουμε μόνο το οφθαλμοσκοπικό αποτέλεσμα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές προχωράμε και στην ανάλυση των ποιοτικών αποτελεσμάτων πέρα από τα ποσοτικά. Άρα, όλη αυτή η σύνθεση των παραγόντων, των παραμέτρων και των ενεργειών, νομίζω ότι από τη στιγμή που εμάς εκφράζει ότι είναι το μέλλον και ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στην ηλική γεωργία, εταιρείες όπως η Ora Services έχουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία, άρα με τέτοιες εταιρείες μπορούμε να συνεργαστούμε.